Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα? Ότι δεν έχουμε πει τι κρυφή ικανότητα έχει το Dragon Helmet του Alucard. Βασικά είναι αυτό που λέει κάτω στην περιγραφή. Αλλά δεν ότι... το εμφανίζεται στο... Ότι τρομάζει τους αντιπάλους και έτσι. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν τρομάζει τους αντιπάλους, αλλά κάνει κάτι παρόμοιο. Μειώνει από όλους την άμυνα. Δηλαδή από κάθε εχθρό, ακόμα και από boss, του μειώνει την άμυνα. Οπότε ταυτόχρονα κάνεις... περισσότερο τάμα από όλους τους άσχετο το ότι σου δίνει κάποιο strength και κάποια attack το ίδιο το helmet. Να ο ηλεκτρισμός που λέγαμε. Ναι. Αυτή εδώ, κάτσε λίγο, δες κάνουνε κουμφού. Α, γιώχο! Πολύ μ' αρέσουν, πολύ μ' αρέσουν, είναι από το Round of Blood κι αυτή. Γεια, συνέχισε αυτό που έλεγες. Αυτό που έλεγα είναι ότι παρόλο που σου δίνει attack και τα λοιπά το helmet, ταυτόχρονα κατεβάζει και την άμυνα των εχθρών, οπότε θα κάνεις το καλύτερο damage που μπορείς να κάνεις εάν βάλεις αυτό το χέρι μετά να το έχεις βαλμένο. Οπότε δικαιολογείται να είναι το καλύτερο χέρι που έχει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και το Magic Hat που σου δίνει πολύ μεγάλο intelligence, αλλά εντάξει, ποιος παίζει με μαγικά. Ναι, όντως. Και σου δίνει καλύτερη άμυνα από το. Η αλήθεια είναι ότι το Tetra Spirit το μαγικό είναι πολύ ισχυρό μαγικό εάν έχεις μεγάλο intelligence. Και θερίζει τα μεγάλα bosses. Και όχι μόνο, και το. Και το Soul Steel το ίδιο. Το Estoc, το σπαθί που είχαμε πάρει πιο πριν, έχει μία ικανότητα και αυτό ας πούμε μοναδική από τα generic σπαθιά, ξέρω εγώ, που παίρνεις. Δεν έχει κάποια μαγική επίθεση, αλλά η επίθεση ότι η κανονική σου δίνει dash και air dash. Ναι, κάτσα να το βάλω για να το δείξω. Ορίστε. Κάνει αυτό το dash. Έχει αυτό το μικρό dash. Έτσι. Και όταν είσαι στον αέρα, κάνει air dash. Μικρό έτσι. Βέβαια, αλλά δεν έχει κάνει. Είναι και ωραίο σπαθί σε εμφάνιση. Απλά το πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, όταν έχεις πολύ καλύτερα όπλα στο παιχνίδι. Μάλιστα η ίδια η ασπίδα, η Alucard, η πραγματική του ασπίδα, είναι από μόνη της ένα τρελό όπλο, αλλά αυτήν φυλάω την έκπληξη για αργότερα για να τη δείξω, γιατί είναι πολύ broken. Είναι μαζί με το Psychic τα δύο καλύτερα όπλα στο παιχνίδι, αλλά... βγαίνουμε από το στόμα του λύκου. Αυτό βέβαια το πίσω όταν έμπαινε. Στο στομάχι του ήμασταν τόση ώρα. Τώρα λέω να πάμε να πάρουμε το Holy Symbol. Holy Symbol να το κάνει ο Θεός, δηλαδή ένας αναπνευστήρας είναι. Είναι από το μέλλον. Ναι, για να μπορεί να αναπνέει ο Alucard κάτω από το νερό. Αυτά τα βατράχια, τα μεγάλα, οι φρύνοι, έχουν ένα ωραίο όπλο να ρίξουν, για να δω λίγο. Θα πάω και κάτω από το νερό λίγο να εμφανίσω και το χάρτη. Ζες επικίνδυνο. Ζω επικίνδυνο, ναι. Αυτή είναι την Άιλτον, σίγουρα. Δεν είναι την Ιλιάδες, αλλά αυτή το ίδιο. Έχεις δίκιο. Αυτή πρέπει να είναι που ρίχνει το Άιλτον. Παίρνουμε το Life Max Up. Ρίχνουν οι Ραζιές Στάις. Μερικές φορές πάνε Aquamarine και το... Aquamarine, δεν το ρίχνουν αυτοί το Aquamarine. Το Aquamarine είναι τα ψάρια, ναι, τα ψάρια, τα μεγάλα τα ψάρια. Είναι στο ανάποδο κάτω. Ναι. Αυτό που έλεγα για τα βατράχια, η μεγάλη τους έκδοση από αυτά τα βατράχια, οι φρύνοι, ξέρω εγώ πώς λέγονται. Το ones, κάπως έτσι. Ναι, έχουν μία πιθανότητα να ρίξουν blue knuckles, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγονται. Ναι. Blue knuckles και pizza ρίχνουν. Και πίτσα, α, μπράβο, είναι πιτσαδόρι, νάτι. Και θέλω να προσπαθήσω να το πάρω αυτό το Blue Knuckles, γιατί είναι ωραίο όπλο. Είναι και μοναδική επίθεση του παιχνίδι, δεν το έχει κανένα άλλο. Θα πάρω λίγο φαΐ εδώ πέρα, για να μπορέσω να κολυμπήσω κάτω από το νερό. Από το κάτω
ήταν του τσάκου. Ναι, έχει ένα ωραίο όμπρο έτσι για να δείξουμε. Ωραίο, ωραίο σε εμφάνιση έτσι. Είναι επίσης ένα μοναδικό όμπρο στο παιχνίδι. Μια μοναδική επίθεση. Γεια σου, γεια σου. Παίρνουμε μια ανάσα εδώ πέρα. Όπως αυτές τις ταινίες που κολυμπάς. Στο Conan θυμάμαι, σε ένα Conan, στο Conan το 2 έτσι είχε πολύ μεγάλο κολυμπή κάτω από το νερό. Πάρουμε ένα σιρλόιν μια που τα έχουμε. Για να μπορέσω να φύγω κιόλας. Οπ, τι δεν το έβαλα. Α, το έβαλα στο ρόλο. Ωραία, 100! Αυτά είναι ενέργεια. Είναι σιρλόιν, πάντα έτσι λέω, οπότε. Στα Castlevania γεμίζεις τα HP σου με κρέας. Από παλιά. Σπάς τους τοίχους και μέσα από τους τοίχους βγαίνει κρέας, βγαίνει σιρλόιν. Ποιος τρελός θα μπορούσε να φυλάει κρέας στους τοίχους. Και φαντάσου, τρελός μεν αυτός που φυλούσε κρέας μέσα στους τοίχους, ακόμη πιο τρελός ο άλλος που το τρώει. Με τα τσιμέντα και τα. Είναι. Είναι ανάγκη. Ήταν απόλυτη ανάγκη. Να, εδώ, μπορείς, εδώ, εδώ θα κάτσω να φαρμάρω λίγο το βατράχι αυτό. Μπας και πετάξει. Το Blue Knuckles, γιατί είναι ωραίο όπλο σε εμφάνιση γι' αυτό. Α! Μια που είπα όπλο, για να δείξουμε λίγο τα μουτσάκου. Βάλανε δύο φορές. Τον κάνουνε καρατέκα τον άλλο κάρτο. Δεν είναι μουτσάκου βέβαια, είναι γκλόπς. Ναι, γκλοπάκια. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όπλο. Έτσι, μοναδικό ας πούμε, μοναδικό animation. Γενικά αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το Castlevania, ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία από. Και είναι μοναδικά ας πούμε, από. Τα άλλα τα Castlevania μπορεί να αλλάζουν όπλα σε μορφή, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένα σπαθί που βαράει στα ίσια, ένα σπαθί που βαράει από πάνω. Αυτό ήταν. Εφόσον τους έχεις με ένα hit, γιατί δεν βάζεις το ίδιο φακτάνο, ούτως ή άλλως θα τους έχει. Κάτσε να δοκιμάσω. Η διαφορά στον πάνω δεν είναι λίγη. Από το 100 πέσαμε στο 20. Ναι. Να το και τον Blue Knuckles. Χώσουμε μέσα. Να χαίρεσαι που δεν έριξε πίτσα. Ψαδόδος δεν ήρθε σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το Blue Knuckles. Αυτό, εκτός του ότι εντάξει είναι ωραία η επίθεσή του, έχει και την ικανότητα. Ναι, έχει και την ικανότητα να μπορούμε να βαράμε ενώ περπατάμε και είναι καλό. Είναι ένα από τα τρία όπλα που το κάνουμε στο σπίτι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε πιο σοβαρό όπλο τώρα. Δείξε το Just που βάλαει δύο φορές από το άλμα. Δεν είχαμε δείξει αυτό νόητα. Ναι, μισό λεπτό, πάμε λίγο να βγάλουμε ένα ψευτομπός εδώ πέρα. Πάει να μας επιτεθεί το προκάμι του καρχαρία. Ούτε καν πολύ να μην το βάλεις. Τι τα έχω τα familiars για πλάκα. Ω, τρέξε, τρέξε. Αυτό μοιάζει σαν Indiana Jones παγίδα. Παρατρίχα. Πότρος. Τα κρέατα που λέγαμε. Το κλασικό το κρέας του Castlevania ποιο είναι, το πότρος ή το σιλούνι. Για να πάμε λίγο εδώ πέρα, έχει ένα boss. Πόσα χτυπήματα βάζει στοίχημα να τα αντέξει. 5. 3, 4. Ωραία μάνα μου. Καθάρισε τα μάνα. Εδώ έχει ένα κόλπο, μπορείς να πας από πίσω της. Δεν σε βάλω. Και δεν μπορεί να σε χτυπήσει. Γιατί σκότωσε το σπαθί σου. Να κάνουμε. Easy mode. Έτσι. Δώσε μου την ενέργειά σου. Παίρνουμε την Crystal Clock. Αυτή είναι ωραία κάπα. Ναι, είναι η τρίτη καλύτερη στο παιχνίδι. Το Joseph's Clock είναι καλύτερο που μπορείς να το αυτοματίζεις, αλλά αυτή εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον εφέ. Ναι, έχει αυτό το, κάνει αυτό το μετήκισμα το κρυστάλλινο και έχει ένα πολύ ωραίο ότι είναι αόρατη.
Δηλαδή κάνεις έτσι αυτή την κίνηση και με βλέπεις από πίσω στο background. Στο background. Μπορείς να το δεις καλύτερα εδώ, ας πούμε. Στις κολόνες. Ναι, έχει. Δεν πρέπει για να κάνω αυτή την κίνηση πρέπει να κάθομαι σε μια γωνία έτσι. Να το. Είναι αόρατος. Αλλά είναι εντάξει. Είναι ο Harry Potter Ολλανδίας. Ναι, αναφορά στο Harry Potter. Ναι, σίγουρα. Τι σίγουρα, εντάξει. Το Harry Potter είναι πολύ πιο καινούργιο από αυτό. Πάμε να εμφανίσουμε λίγο και το χάρτη, σύμμυτα, τι να το κάνω. Πήραμε 1000 σύμμυτα από τους κινητούς. Όπως είναι και ο κεφαλές, όλο τους κορτές. Ναι, κάπου εκεί. Στο clock βασικά, στο clock area εκεί πέρα. Τώρα πάω να σπάσω το πάτωμα εδώ πέρα που έχει ένα μυστικό, μια μυστική συνέχεια. Ακριβώς εδώ. Σκοτώνουμε μερικά Frozen Sage και εδώ κάτω βρίσκεται το... Έχει παγωτό. Παγωτό, αυτές κερνάνε παγωτό. Ο Βαρκάρης που ελευθερώσαμε με το Merman Statue. Θα μας περάσει μέσα από μερικές... μέσα από μια πόρτα βασικά, μια πύλη, η οποία όταν παίζεις με το Richter δεν μπορείς να την ανοίξεις, δεν έχεις τον Βαρκάρη εκεί πέρα. Είναι ένα από τα δύο τρία σημεία του Castle που δεν μπορεί να πάει ο Richter. Τα item θα τα πάρουμε αργότερα να αναρωτιέστε γιατί τα αφήνω. Στο γυρισμό. Όταν θα μπορώ να αναπνέω. Και ο Richter από αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εμφανίσει ολόκληρο αυτό το μέρος του κάστρου, δηλαδή αυτό το ποσοστό του χάρτη δεν μπορεί να το ολοκληρώσει. Ό,τι και να χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ για την βόλτα, φίλε. Ταξιτζίες. Και δεν θα δίνεις ούτε ένα βολό. Δεν το έχεις ένα βολό. Να ρε, το περίφημο Holy Symbol. Εντάξει, τώρα μπορούμε να αναπνέουμε κάτω από το νερό. Εδώ πέρα είναι λεπτομέρεια ότι πρέπει να κολλάς τον εαυτό σου στις άκρες από αυτά τα μέρη για να εμφανιστεί ο χάρτης, αλλιώς μπορεί να χάσεις ένα μικρό ποσοστό από αυτό το πράγμα. Προς το ανάποδο κάστρο που αυτά εδώ πέρα βρίσκονται στο ταβάνι είναι... πρέπει να πηγαίνεις με τον λύκο. Πρέπει να μεταμορφωθείς με τον λύκο που κολυμπάει, που έχει την ικανότητα να κολυμπάει και να κολλάς τη μούρη σου μέσα στα τυχώματα του ταβανιού για να μπορέσεις να... Εδώ έχει ένα όνειξ. Όνειχας. Είναι μούνι όλα αυτά. Όλα αυτά, όλα για το χρήμα, ε. Και πάνω. Μπορώ να πω την αλήθεια ότι το Castlevania, το σύμφωνο of the Night, οφείλεται στο ότι ξέρω τι είναι ο όνειχας. Δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό το... Το υλικό. Το πετράδι, ας πούμε. Πρώτη φορά εδώ πέρα είδα τι είναι. Παίρνουμε και μια αλυσίδια ροδοθιά, Knuckle Duster. Αυτά εδώ, το Knuckle Duster, στο πετάνε τα πράσινα τα βαταχύτητα, τα βαταχύτητα μικρά. Ναι, τα μικρά. Αλλά εντάξει, αφού στο παίρνουμε... Έχεις απαγωτό. Δεν είναι τσιγκούνα, δεν κερνάει. Δεν είναι. Για να δω που να πάμε τώρα, πάμε απευθείας. Πριν πας, δείξε την ταχύτητα του χτυπήματος. Α, ναι. Θα βάλω ένα πιο αργό όπλο για να φανεί. Στα αργά όπλα φαίνεται καλύτερα. Να, ας πούμε, θα βάλω το Muramasa. Όταν χτυπάς, βλέπεις πόση ώρα κάνει το όπλο για να ξαναγυρίσει στη θέση του. Έχει ένα response time, ας πούμε. Αλλά αν πηδήξεις και χτυπήσεις λίγο πριν προσγειωθεί ο Alucard, μπορείς να κάνεις δύο χτυπήματα αμέσως. Κάνει reset. Το είδες. Κάνει reset το animation. Και είναι έτσι μια μικρή τεχνική, ας πούμε, άμα θες να... Πάνω. Εδώ. Άμα θες να χτυπάς πολύ γρήγορα.